και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι κοντά σας. Κυριακή βράδυ, 10.30 ή 11.25 περίπου η ώρα, εδώ στο κανάλι 9, πιστή στο ραντεβού που σας δίνουμε κάθε Κυριακή βράδυ. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε μία ιδιορυθμία σήμερα. Είπαμε για την προηγούμενη φορά ότι θα αλλάξει κάπως η όλη μορφή της εκπομπής, γιατί μας ρωτήσατε, θέλετε περισσότερα ιατρικά θέματα, θέματα ψυχολογίας, θέματα φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας και θεολογίας, όπως εδώ κάθε Κυριακή βράδυ αναφερόμαστε. Και σήμερα λοιπόν είμαστε κοντά σας. Θα χωρίσουμε την εκπομπή σε δύο μέρη, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή βράδυ. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε περισσότερο για ιατρικά θέματα. Στο δεύτερο μέρος, εγώ και ο κ. Τζακλής θα μιλήσουμε περισσότερο για θέματα φιλοσοφίας, ψυχολογίας και θεολογίας. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και τιμή, όπως εδώ κάθε Κυριακή βράδυ, σταθερά ο φίλος και συνοδοιπόρος ο κύριος Βασίλης Τζακλής, ο γιατρός γενικής ιατρικής. Αλλά έχουμε και την ιδιαίτερη τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Φερεκίδη, τον γιατρό, τον κύριο Ελευθέριο Φερεκίδη. Κύριε Φερεκίδη, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ στην εκπομπή, στο φιλόξενο αυτό κανάλι, εδώ μαζί με τον κύριο Ατζακλή, τον γιατρό συναδελφό της Γενικής Ιατρικής, να ακούσουμε τα λόγια σας για ένα σημαντικό θέμα, να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα που εσείς όλα αυτά τα χρόνια καταπιάνεστε, έχετε γράψει όμορφες εργασίες, έχω παρακολουθήσει το έργο σας, θα μιλήσετε σε λίγο, απλά να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή αυτή γίνεται με την ευγενική χορηγία που συνεργάζεται με την εταιρεία Bionat που έχει φυτικά φυσικά προϊόντα και το προϊόν Memovigor, όπου και αυτό είναι ένα φυσικό προϊόν, συνεργάζεται μαζί μας. Είδαμε και στην αρχή και στο τέλος θα δούμε στοιχεία για την εταιρεία αυτή, θα δούμε τα τηλέφωνα της εταιρείας. Υπάρχουν και άλλες χορηγίες όπου θα τις δούμε αυτές στο διάλειμμα, γιατί μια εκπομπή δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα εάν δεν έχει ανθρώπους να την στηρίξουν, γιατί η εκπομπή μας εδώ μαζί με τον κύριο Ατζακλή όλα αυτά τα χρόνια γίνεται σε θελοντική βάση χωρίς ποτέ να αμοιβόμαστε. Κύριε Φερεκίδη, ξεκινάμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε πρώτησα την πρόσκληση για να μας πείτε να δούμε και τις αισθήσεις μας. Επειδή εμείς στον χώρο της ψυχολογίας, της θεολογίας, της φιλοσοφίας που ασχολούμαστε εδώ με τον κύριο Ατζακλή, δούμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο σώμα και στη ψυχή του ανθρώπου, και επειδή η θεολογική σκέψη μας έχει να κάνει ότι πρέπει να ενδιαφερόμαστε και για το σώμα αλλά και για την ψυχή, να δούμε σήμερα ένα βασικό θέμα της εποχής μας που έχει να κάνει με την βαρικοία, έχει να κάνει με τη δυσκολία της ακοής, την αξία λοιπόν που έχουν οι αισθήσεις για την ψυχολογία μας. Και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες στο να επικοινωνήσουν και αυτό πώς επιβαρύνει και την ίδια τους την ψυχική υγεία. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε πρώτον και βασικό, όπως μας ρωτάνε οι φίλοι, γιατί έχουμε ενημέρωση από το τηλεφωνικό κέντρο, σήμερα η ιατρική επιστήμη τι έχει καταφέρει και μετά να μπούμε σιγά σιγά βήμα-βήμα σε αυτά που εσείς ασχολείστε. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την παρουσία μου εδώ. Εγώ νομίζω ότι κάτι θα προσφέρουμε στους τηλεθεατές μας. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η όλη διαδικασία και έτσι όπως εσείς την έχετε προγραμματίσει, νομίζω ότι θα είμαστε ωφέλιμοι για αυτούς οι οποίοι μας βλέπουν. Πράγματι, η ακοή είναι πολύ σημαντική, ενώ κανείς ίσως δεν φαντάζεται τόσο. Λέει κανείς ότι τα μάτια, η όραση και τα λοιπά, αλλά μην ξεχνάτε ότι ένα βαρύκο άτομο, ένα κοφό άτομο δεν μπορεί να προσαρμοστεί τόσο εύκολα στην κοινωνία. Αυτό το βλέπουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με τους κοφαλάλους. Δεν μαθαίνουν ποτέ να μιλούν, δεν μαθαίνουν ποτέ να κινηθούν μέσα στην όλη κοινωνική έτσι, διάσταση του προβλήματος. Και νομίζω ότι η ακοή είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, μια από τις βασικές αισθήσεις που θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Κυρίως το ότι ο άνθρωπος ζει περισσότερα χρόνια από ό,τι παλιότερα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είδαμε ότι οι μεγάλοι μας συνάνθρωποι, όσο μεγαλώνουν και πιο πολύ, χάνουν και την ακοή τους. Οπότε βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί το πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν όρια, κύριε Φερεκίδη, κύριε καθηγητά, όρια στην ακοή, δηλαδή υπάρχει, θα λέγαμε, πώς καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος δεν ακούει καλά ή χρειάζεται μία υποστήριξη, πολλές φορές μηχανική υποστήριξη, ποια είναι τα όρια ουσιαστικά. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε,
η διαδικασία είναι η εξής. Ο ίδιος ο ασθενής καταλαβαίνει ότι δεν επικοινωνεί σωστά με το περιβάλλον του. Έχει δυσκολία επικοινωνίας. Από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Και εμείς τουλάχιστον ξέρουμε ότι όταν κανείς μπορεί και στα 5-6 μέτρα απόσταση ακούει την κανονική ομιλία, τότε τα πράγματα είναι κάπως έτσι υποφερτά. Όταν όμως είμαστε σε περιπτώσεις και καταστάσεις τέτοιες που δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε στα 3-4-5 μέτρα και κάτι συζητάει κάποιος στα 5 μέτρα, εμείς δεν τον ακούμε, αρχίζουν τα προβλήματα να φαίνονται. Σωστά. Καταλάβατε. Οπότε σε λίγο μπορείτε να δείξετε εκεί, έχετε για να καταλάβουν και οι φίλοι μας παρακολουθούν, έχετε, πώς ακούμε, έχετε εκεί πέρα τη διαδικασία της ακοής, γιατί όπως είπατε η αισθήση είναι κάτι σημαντικό. Να περάσουμε σε λίγο. Κύριε Τζακλή, μιλάμε σήμερα εδώ πέρα για ένα σημαντικό θέμα, για τις αισθήσεις μας, γιατί και στην θεολογία, όπως προείπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, πώς αντιλαμβανόμαστε, πώς επικοινωνούμε, και επειδή σήμερα ασχολούμαστε και με την ψυχολογία σε αυτή την εκπομπή. Πρώτα να σας εκφράσω τη χαρά μου, διότι γνώρισα έναν άνθρωπο που τον είχα ακούσει και δεν τον είχα γνωρίσει και με τον οποίο βρεθήκαμε. Να έχουμε κοινούς φίλους, καθηγητές, όπως τον Ατζακλή, τον Γιώργο και τον άλλο καθηγητή της, τον Άρη, τον Αριστίδη, και να είναι και από την πόλη, που ιδιαίτερως εγώ είχα φίλους πολίτες, καρδιακούς φίλους το πολίτες, ξέρω, μου το έχετε πει, 2, 3, 4, και βρήκαμε κοινούς γνωστούς και αυτά. Αυτή η χαρά μου είναι μεγάλη, πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Φερεγγίδης θα μας εξηγήσει περαιτέρω, όχι μόνο για την ομορφιά του να ακούει κανείς, που ακούμε τον ήχο, που ακούμε τη μουσική, που είναι μια πανδεσία, ας πούμε, πόσοι άνθρωποι δεν έχουν καθυλωθεί από μουσικά ακροάματα, ας πούμε, και στο σπίτι μας, αλλά και σε θέατρα κλπ. Και η αξία βέβαια της ακοής είναι αυτή. Αλλά θα πω κάτι από το Ευαγγέλιο, εγώ που σκέφτηκα, ότι δια της ακοής και του κηρύγματος γίνεται η πίστης. Δεν γίνεται δια των οφθαλμών η πίστης. Δεν μπορεί να πιστέψει ένας ο οποίος δεν ακούει. Πρέπει να ακούσει το κήρυγμα για να πιστέψει. Άρα και η ακοή λοιπόν έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία και δεν είναι μαζί με τα μάτια το ίδιο χρήσιμη και το ίδιο σπουδαία η ακοή, κύριε καθηγητά μου, κύριε Φερεγγίδη. Ναι, έτσι είναι πράγματι. Ναι, κύριε Φερεγγίδη. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι από τη στιγμή που καμιά φορά βλέπει ότι δεν είναι επαρκής η ακοή του, τότε μιλάμε για βαρικοίες. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό έχουμε διάφορα είδη βαρικοιών. Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της τεχνολογίας, η εξέλιξη της μικροχειρουργικής, η τεχνολογία με την ηλεκτρονική της μορφή, μας έχει δώσει τις δυνατότητες να αντιμετωπίζουμε αυτά τα περιστατικά. Είτε αυτά είναι χειρουργικά, είτε αυτά υποβοηθούνται με διάφορα ακουστικά βαρικοίδια και με φάρμακα επίσης. Ναι. Από ποια ηλικία θα λέγατε, κύριε Φερεγγίδη, ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά θα πρέπει να κοιτάξει την ακοή του? Δηλαδή, σε ποια ηλικία έχουμε φαινόμενα βαρικοίδιας, όπως είπατε? Θα μου επιτρέψετε εδώ να μην αφήσω τα παιδιά, να ξεκινήσω από τα παιδιά. Ναι. Επειδή αυτό ήθελα οι τηλεθεατές μας να το ακούσουν αυτό, να το έχουν υπόψη τους. Τα παιδάκια, ξέρετε, όταν δεν ακούν καλά, δεν μπορούν να μας πούν. Ναι, βέβαια. Είναι λογικό. Το μόνο στοιχείο το οποίο θα δείξει ότι το παιδάκι δεν είναι ικανό, δεν ακούει καλά, είναι ότι ανεβάζει την τηλεόραση, τον τόνο της φωνής και την τηλεόραση. Από εκεί ξεκινάει, και αυτό το λέγω ειδικά τώρα, να το προσέξουν οι τηλεθεατές μας αυτό το πράγμα. Τι γίνεται λοιπόν στα παιδιά? Το πιο συχνό αίτιο το οποίο στα παιδιά δυσκολεύει την ακοή είναι η ύπαρξη υγρού μέσα στο αυτί. Εμείς αυτή την οτήτητα τη λέμε εκριτική οτήτητα, από το έκρημα. Ένα απλό κρυολόγημα στη μύτη μπορεί να συμβάλλει να μπουκώσει η μύτη, να μην μπορεί να αεριστεί καλά το πίσω μέρος της μύτης, να μην μπορεί ο αέρας από το πίσω μέρος της μύτης να φτάσει μέσα στο αυτί. Και υπάρχει επικοινωνία, όπως ξέρετε. Ναι, ναι. Και αυτός είναι ο λόγος που το αυτί δεν αερίζεται και τότε δημιουργείται μέσα, όπως ακριβώς μέσα στο αυτοκίνητο, το τζάμι από μέσα το τζάμι, ναι, παρουσιάζει αυτό τους υδρατμούς. Έτσι το αυτί, το τύμπαν από πίσω, μαζεύει υγρό. Πόσο είναι αυτό το υγρό? 1-2 σταγόνες. Αυτό είναι μια μισή σταγόνα. Αυτό είναι αρκετό, για να μειώσει την ακοή σε τέτοια επίπεδα, ώστε το παιδί πολλές φορές να μην μπορεί να επικοινωνήσει σωστά. Σωστά. Και η ανάπτυξη του παιδιού, μάλιστα λένε τα βιβλία και η βιβλιογραφία κτλ., ότι εμποδίζεται εάν δεν είμαστε έγκαιρα, ενήμεροι. Αλλά άρα πρέπει να το προσέξουν και στα, και μπορεί να το περάσουν και στα παιδιά. Για αυτιστικά τα παιδιά δίκως να είναι. Ακριβώς. Ότι δεν ακούνε. Ακριβώς.
να έχουν άλλα προβλήματα τα οποία να αποδοθούν. Και αυτό το λόγο νομίζω ότι θα πρέπει, ειδικά για αυτό το τόνισα, τα μικρά παιδιά θα τα προσέξουμε. Θέλετε να μας δείξετε λίγο πώς την διαδικασία της ακοής. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, το μέρος που μαζεύεται το υγρό, παραδείγματος ναι, χάρη. Ο σκηνοθέτης μας, ναι, να μας κάνει ένα κοντινό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το αυτί, η δομή του αυτιού. Τη βλέπουμε ναι. πολύ καλά. Εδώ είναι ο εξωακουστικός ναι. σπόρος. Από εδώ έρχεται το ήχος, βρίσκει το τύμπανο. Δονείται το τύμπανο μαζί με τα οστάρια. Στη συνέχεια η δόνηση αυτή μεταφέρεται στο κοχλία, στο εσωτερικό αυτή, που θα πούμε αυτός ο χώρος εδώ που προκαλεί και τις εμβοές, προκαλεί ναι, και τις δυσκολίες και τους ηλίγους και αυτά. Αυτό θα το τονίσουμε ιδιαίτερα mm-hmm. στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για εκεί. Αυτό που θα πρέπει όμως να θυμόμαστε πάντα είναι ο χώρος πίσω από το τύμπανο, καταλαμβάνεται από το υγρό και έτσι το παιδί έχει την βαρικοία. Mm-hmm. Αυτό είναι όμως. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχουν και προσπάθειες γίνονται με διάφορα θεραπευτικά μέσα. Όμως μπορεί κανείς να κάνει μια παρακέντηση στο τύμπανο, να αφαιρέσει το υγρό ή να τοποθετήσει ένα σωληνίσκο εκεί κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι η δομή του αυτιού είναι χαρακτηριστική και φτιαγμένη έτσι ώστε να αποδίδει κάτι τα πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία. Δηλαδή, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να ακούει κανείς ακόμα και το θρώσμα του ψήλου και στη συνέχεια να αντέχει το ίδιο το αυτί σε έναν πολύ δυνατό κρότο και να μην παθαίνει τίποτα και να ακούμε και τον κρότο. Αυτό είναι φοβερό, ναι. Αυτό είναι μια φοβερή, ας πούμε, ο κατάσταση. Ο Θεός το έχει κάνει έτσι, τόσο ώστε να μην χαλάει εύκολα το αυτί. Πάρα πολύ δύσκολα να χαλάει. Ακριβώς. Αυτοί που είχαν τα κανόνια, θυμόσαστε, στεβάζανε αυτά και τη γλιτώνανε τη βαρικό, γιατί η καταστροφή του τυπάνε. Βέβαια, δυστυχώς όμως αυτό, ο τωρινός τρόπος ζωής με τα διάφορα nightclub και τα λοιπά, κυρίως τα παιδιά, ναι. Συμβάλλει στο τραύμα. Να συμβάλλει, ναι, ναι, γρηγορότερα, αυτό το... γρηγορότερα να τραυματίζονται ναι, οι κοχλίες. Mm. Και έτσι έχουμε κάποια βαρικοία από την υπερβολική, έτσι, πνευματικό θόρυβο. Υπερβολικό θόρυβο. Κυρία Τζακλή, ακούμε ωραία βράδυ σήμερα, ναι, ενδιαφέροντα. Βέβαια, ρωτάνε βέβαια. Οι φίλοι για αυτά τα θέματα, για την ακοή, την όραση. Μα αυτά είναι τώρα, είναι λεπτά πράγματα, τα οποία ο κύριος καθηγητής εδώ τα έχει μελετήσει, τα έχει διδάξει, βέβαια. Τα έχει αστερνιστεί. Και προσπαθεί να μας τα δώσει, να βοηθήσει και τον κόσμο με αυτά τα πράγματα. Κοίτατε και τις λεπτομέρειες, όπως είπατε, του δημιουργού. Τι λεπτομέρειες υπάρχει σε αυτή, πολλές φορές η όραση, πώς ακούμε, πώς βλέπουμε, τα λεπτά αυτά πράγματα. 50 που... νομπελίστες υπογράψανε σε ένα χαρτί, τους το έκανε κάποιος εκεί πέρα. Ο Max Planck είναι ένας άλλος, τέλος πάντων, θα με θυμηθώ. Γιατί καμιά φορά ξεχνάμε και τα ονόματα. Ναι, πρώτα βέβαια. Φεύγουν τα ονόματα από τη μνήμη έτσι, και μετά φεύγουν τα άλλα, από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων. Αυτός μάζεψε 50 νομπελίστες και τους είπε: πέστε μου, αν όλα τα στοιχεία που έχει γη, τα στοιχεία αυτά του Μεντελέγιο που υπάρχουν, με οποιουσδήποτε συνθήκες πιέσεως και θερμοκρασίας, γήινες και εξωγήινες και ό,τι θέλετε, μπορούν να κάνουν ένα μάτι ανθρώπινο ή ένα αυτί ανθρώπινο. Και η απόφαση αυτών των 50 νομπελιστών είναι ότι αποκλείεται να γίνει, όσα χρόνια και αν περάσουν, μια αιωνιότητα, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνδυαστούν με τέτοιο τρόπο. Ο Θεός μόνο μπορεί να τα συνδυάσει και να τα παρουσιάσει. Βεβαίως, έτσι είναι. Θα περάσουμε πάλι στον κύριο καθηγητή, κύριο Φερεκίδη. Ρωτάνε πολλοί φίλοι. Υπάρχουν τηλέφωνα του καθηγητού στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πριν συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, πλάνα να δείξουμε για μισό λεπτό τις εργασίες μας. Βλέπουμε τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», «Τι είναι ψυχή», μιλάμε σήμερα και για σώμα και για ψυχή, να δούμε την ψυχοσύνδεση, το είναι του ανθρώπου στο καινούργιο αυτό βιβλίο που περιγράφω την ίδια της ψυχής, στο επόμενο βιβλίο που έχω συγγράψει, είναι «Ο χρόνος». Είναι του χρόνου μέσα από τους μεγάλους φιλοσόφους, τους θεολόγους και μέσα από την ψυχολογικό χρόνο, πώς εξετάζουμε το χρόνο κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό, η σιωπή, ένα λογοτεχνικό βιβλίο για τη φύση, για τις έννοιες της φύσεως, για το πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε και να θεωθεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τη μεθοδολογία και την φιλοσοφία της ιστορίας του τόπου μας, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα που τα έχουμε ξεχάσει στην εποχή μας. Και περνάμε και σε βιβλία του κυρίου Ατζαγλή, «Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός». Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τους υδροχωριστές, την συντέλεια του κόσμου και αναγέννηση, αναμόρφωση. Άρα. Περνάμε λοιπόν στον κύριο Φερεκίδη και πάλι, να δούμε λοιπόν, μιλάμε να... Για να δουν και οι φίλοι όσοι άνοιξαν τώρα τους δέχτες τους. Μιλάμε σήμερα με τον κύριο Ατζακλή και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Φερεκίδη, για τις αισθήσεις μας, για την ακοή μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Είπατε πριν και δείξαμε και την συσχέτιση που υπάρχει της βαρικοΐας με τους ηλίγκους, τις ΕΒΟΕΣ. Πού, τι θέλετε τώρα να αναλύσουμε? Κοιτάξτε, όπως έδειξα και πριν, ναι. Εδώ... Μπορούμε ναι, πάλι να το ξαναδείξουμε. Έδειξα και πριν, το εσωτερικό κομμάτι του αυτιού, το εσωτερικό κομμάτι, το έσω αυτή το λέμε εμείς αυτό, το εσωτερικό κομμάτι του αυτιού, είναι αυτό το οποίο έχει τα όργανα της ισορροπίας. Περικλεί εκτός από τα όργανα της ακοής, έχει και τα όργανα την αίθουσα και τους ημικυκλίους σωλήνες. Αυτά τα στοιχεία εκεί συμβάλλουν στο να μπορούμε να ισορροπούμε σωστά. Δηλαδή, η περιοχή εκεί των ημικυκλίων σωλήνων, η αίθουσα και γενικά το αιθουσαίο σύστημα εκεί, το περιφερικό, εμείς έτσι το ονομάζουμε, επειδή βρίσκεται στην περιφέρεια, γιατί έχουμε και διάφορα άλλα κέντρα στον εγκέφαλο, που αυτά αποτελούν το κεντρικό κομμάτι του αιθουσαίου συστήματος. Κυρίως στην περιοχή που γίνεται η ακοή, που προσλαμβάνεται ο ήχος, ο κοχλίας δηλαδή, παράλληλα μπορεί κάποιες στιγμές, όταν θα έχει βλαβή, να εμφανίζει και βουητά. Και βουητά. Δηλαδή τα βουητά είναι σήμερα δυστυχώς πάρα πολύ συχνά. Ναι, βέβαια. Και το βλέπουμε αυτό σαν σύμπτωμα αρκετές φορές. Και μπορώ να πω ότι καμιά φορά τα βουητά δεν είναι εύκολο να θεραπευτούν. Θα υπενθυμίσω ναι. όμως εδώ κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το προσέξουν αυτό οι τηλεθεατές μας. Υπάρχουν δύο βασικές αρρώστιες που η μία είναι η οτοσκλήρινση, που παθαίνει μία σκλήρινση το τρίτο οστάριο στο αυτή μέσα, ο αναβολέας δηλαδή, δεν κινείται και ο ήχος δεν μπορεί να μεταδοθεί προς τον κοχλία. Η οτοσκλήρινση λοιπόν εμφανίζεται και ξεκινάει με ένα μικρό βουητό. Μια μπλοκάρει άλλη... εκεί πέρα. Μπλοκάρει αυτό, ναι. Δεν κάνει καλούς παλμούς ή δεν κάνει πιο καλούς παλμούς. Δεν κάνει καλούς παλμούς. Ναι. Προσκολάται. Αυτό δημιουργεί στην αρχή, πριν ξεκινήσει και γίνει. Και έτσι μειώνεται η ακοή, είπαμε. Αλλά πριν ξεκινήσει και μειωθεί η ακοή, έχουμε τα βουητά. Εκεί θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ακοομετρική εξέταση. Θα πρέπει να εξεταστεί ακοομετρικός ο ασθενής από έναν ειδικό οτορυνολαρυγολόγο. Μια άλλη αρρώστια που είναι ακόμα λίγο πιο. Ίσως πιο επικίνδυνη, όχι θανατηφόρος αλλά επικίνδυνη, είναι όταν στο νεύρο το ακουστικό, το οποίο βρίσκεται, είναι η συνέχεια μετά το αυτί, ο ήχος μέσω του νεύρου πάει στα ανώτερα κέντρα, τα ακουστικά, στο νεύρο εμφανίζεται ένα νευρίνωμα, ένα μικρό ογκίδιο. Αυτό το μικρό ογκίδιο είναι καλόηθες. Η θέση όμως δεν είναι καλή, δηλαδή είναι στο βάθος της βάσεως του κρανίου. Και αυτό ξεκινάει πάλι με βουητά. Ώστε και προτού ακόμα πιεστεί το νεύρο και μειωθεί η ακοή, υπάρχουν τα βουητά. Και εκεί θα πρέπει να είναι ενήμερος ο τηλεθεατής όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, όταν έχει κανείς βουητά, θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος της ακουστικής δυνατότητας, πόσο ακούει κτλ. Για να μπορέσει κανείς να ξεκινήσει. Για να μπορείς να αντιμετωπίσεις. Έγκαιρα πρέπει να είναι, γιατί ο όγκος μεγαλώνει. Όταν μεγαλώσει είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις. Ρωτάει ένας φίλος, γιατί έχουμε ενημέρωση στο τηλεφωνικό κέντρο, ιώσεις σήμερα πολλές φορές, επειδή τώρα είναι μια εποχή και που πολλές φορές έχουμε αντέθεση, ιώσεις πονάει ο λαιμός μας, τα αυτιά μας κτλ. Πώς μπορεί να προφυλαχτεί σήμερα κάποιος από τις παροδικές ιώσεις της εποχής μας, γιατί τώρα είναι και η εποχή λίγο έτσι περίεργη, λοιπόν, το κρύο, τη ζέση κτλ. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, υπήρχε μια αντίληψη παλιά. Αυτή, κατά τη δική μου γνώμη, ποια είναι για αυτή η αντίληψη, ότι να συνηθίσουμε στο κρύο, ναι. να είμαστε ψηλά αντιμέτωποι. Αυτό, κατά τη δική μου αντίληψη και γνώμη, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Διότι το ανοσιοποιητικό σύστημα του ανθρώπου διαφέρει από άνθρωπον εις άνθρωπον. Υπάρχουν άνθρωποι ανθεκτικοί με πολύ ανθεκτικό ανοσιοποιητικό σύστημα. Κυρίως αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι τώρα τα τελευταία χρόνια με τις διάφορες δίαιτες, με τις διάφορες προσπάθειες να φανούν πιο έτσι νεανικοί κτλ. Και καταφέρνουν και χάνουν βάρος, αυτοί. Επειδή ταλαιπωρείται το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι πιο ευάλωτοι στο κρύο. Επομένως, εκεί θα είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν θα εκθέτουμε τον εαυτό μας στο απόλυτο κρύο και τις κρύες μέρες θα πρέπει να προφυλαγόμαστε. Για να μην έχουμε τις διάφορες ιώσεις. Τις διάφορες ιώσεις. Οι βιταμίνες μέσα από τις διαμέσου των πορτοκαλάδων κτλ. Οπωσδήποτε το ανοσοποιητικό σύστημα ενισχύεται με πάρα πολλές τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή, διάφορα φυτικά προϊόντα, διάφορες βιταμίνες κτλ. Αυτά είναι. Βοηθούν. Εκ των ουκών άνευ. Ναι, βέβαια, βοηθούν γενικότερα. Ένας άλλος φίλος ρωτάει το εξής. Η βαρικοΐα, τα περιγράψατε πολύ όμορφα πριν.
σήμερα πώς θεραπεύεται, με διαμέρους χειρουργικής επέμβασης, υπάρχει άλλος τρόπος? Προσέξτε, αυτό δεν το είπα πριν, αλλά τώρα θα πρέπει καλά κάνετε. Δεν περιγράψατε για την βαρικοή, απλά δεν είπατε τον τρόπο. Ναι, αλλά πριν πάμε στον τρόπο, πρέπει να θυμηθούμε ότι πρέπει να γίνει διεξοδική μελέτη της λειτουργικότητας του αυτιού με τις νεότερες, διότι παλιότερα είχαμε ένα απλό ακουόγραμμα. Τώρα έχουμε διάφορα. Έχουμε το τυμπανόγραμμα, έχουμε την εξέταση προκλητών δυναμικών, έχουμε πάρα πολλές εξετάσεις ηλεκτρονικές. Εγώ ανήκω στην γενιά που αυτές τις εξετάσεις, και γι' αυτό χαίρομαι κιόλας, τις φέραμε στην Ελλάδα. Ναι, δηλαδή, πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτές οι εξετάσεις έπρεπε να έρθουν, γιατί αυτές οι όλες οι εξελίξεις είναι, ξέρετε, κάτι γίνεται έξω, το βρίσκουν, το κάνουν κτλ. Αλλά πρέπει εμείς να το εντάξουμε στη δική μας, ας πούμε, στο δικό μας χώρο. Και αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Γίνονται από ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι αναλύουν τις λεπτομέρειες, βλέπουν και το κυριότερο βέβαια από όλα, το πιο δύσκολο, πώς θα ενταχθεί στην ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση του Έλληνα. Του Έλληνα. Δεν μπορεί να φέρεις, ας πούμε, οποιασδήποτε εξετάσεις και πράγματα τα οποία πρέπει αυτά να είναι μέσα στην ψυχοσύνθεση δικιά μας. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν βλέπουμε τώρα στην οικονομική κρίση. Γίνονται και παίρνονται μέτρα τα οποία δεν είναι μέσα στην ψυχοσύνθεση του Έλληνα. Επειδή έζησα στη Γερμανία, το ξέρω αυτό. Ο γερμανικός τρόπος σκέψεως στα θέματα τα οικονομικά, και αυτό να το ακούσουν όλοι αν θέλουν οι τηλεθεατές, διαφέρει παρασάγκας από το πώς εμείς σκεπτόμαστε στο θέμα το οικονομικό. Το προσωπικό μας, το οικογενειακό μας, το πολιτικό μας, το πατριωτικό μας. Αυτό πρέπει να το. Δεν ξέρω εάν αυτοί οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα θέματα. Εάν αυτά τα λαμβάνουν υπόψη. Ναι. Εγώ μπορώ να σας πω για αυτό το θέμα. Βεβαίως. Κύριε Τζακλή, η Εκκλησία προσέφερε για την υγεία του σώματος και της ψυχής. Και ύστερα από τις παρακλήσεις πολλών φίλων, ξεκινήσαμε και κάνουμε αφιερώματα και σε ιατρικά θέματα. Ποια είναι η γνώμη σας, όλα αυτά που ακούσαμε, την άποψή σας, από αυτά που πολύ όμορφα και εύστοχα μέχρι τώρα επιστημονικά, απλά, μας είπε ο καθηγητής κ. Σφαιρακίδης. Αυτή η απλότητα, κύριε Φουντουλάκη, δεν είναι μια απλότητα έτσι. Είναι μια κατασταλαγμένη απλότητα από όλη την πείρα που έχει ο κύριος καθηγητής εδώ και μας τα παρουσίασε τόσο γλαφυρά και ωραία, ώστε να τα καταλάβει και ο πιο απλός άνθρωπος. Έχουν γίνει μελέτες, έχουν γίνει προσπάθειες, έχουν γίνει πολλά πράγματα για να φτάσουμε στο σημείο τώρα να πούμε αυτά τα πράγματα που ακούσαμε από τον κύριο καθηγητή. Γι' αυτό θα συγχαρώ τον κύριο καθηγητή για αυτά που είπε και θα ήθελα να του κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Βεβαίως. Σαν γενικός ιατρός, διότι και οι γενικοί γιατροί εμείς δεν έχουμε εμβαθύνει τόσο πολύ σε θέματα ειδικοτήτων, ας πούμε, κλπ. Δεν μπορεί να τα ξέρει. Είναι πέλαγος, όπως ξέρετε, η ιατρική σήμερα. Οπωσδήποτε. Και δεν υπάρχει. Κάποιος λέει: πήγε σε ένα γιατρό, σε παλιό καιρό, και του έδωσε ένα τσουβάλι, ήταν πλούσιος. Ένα τσουβαλάκι με λίρες. Του λέει: θέλω να με θεραπεύσει, θα σου δώσω ένα τσουβαλάκι με λίρες. Του λέει αυτό: ναι, λέω και εγώ κάτι τέτοια καμιά φορά εδώ πέρα και η ώρα μας. Λοιπόν, και του λέει αυτό: ευχαρίστω, κύριε, λέει, να σα θεραπεύσω. Περίμενε αυτό κανένα δύο μήνες, τρεις μήνες, δεν μπόρεσε να θεραπευτεί με αυτά τα φάρμακα που του έδωσε και με αυτή την αγωγή που του έδωσε. Και πάει και του κάνει παράπονα και του λέει: κοίταξε να δεις, εγώ σου έδωσα ένα τσουβαλάκι λίρες. Και εσύ δεν με θεράπευσες. Του λέει: σε παρακαλώ, έλα εδώ, αγαπητέ μου, λέει, τι μου πλήρωσε σε μένα, τη γνώση μου ή την άγνοιά μου. Λέει, σκέφτεται αυτό, λέει: τι γνώση σα, λέει, κύριε καθηγητά. Η γνώση μου τόσο άξιζε, λέει. Αν ήθελε να μου πληρώσει την άγνοια, ήθελα σε ένα ωκεανό με λίρες. Διότι. Και ο πιο σοφός άνθρωπος της γης θα το ξέρουν, οι σοφοί το ξέρουν αυτό, συγγνώμη. Έτσι. Και θα συμφωνήσω ο κύριος Φαραγγίδης, νομίζω. Έτσι, οπωσδήποτε, ναι. Είναι εκείνοι που λένε ότι ξέρω ελάχιστα από όσα υπάρχουν έτσι, να μάθει έτσι, κανείς. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν τόσα που μπορεί να μάθει κανείς, που η ζωή μας δεν μας φτάνει να μάθουμε. Ναι, κύριε καθηγητά, λοιπόν, επειδή έχουν μείνει λίγα λεπτά, για πείτε μας. Συμπυκνωμένη σοφία ήταν αυτή. Έτσι, πού θέλετε λίγο να επικεντρωθούμε, τι ακριβώς θέλετε να πούμε στα λίγα λεπτά που έχουν απομείνει. Εγώ θα έλεγα ότι τα βουητά σήμερα δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουμε με τους κλασικούς τρόπους, διότι και τα φάρμακα δεν υπάρχουν. Και έχουν γίνει προσπάθειες με κάποια φυτικά φάρμακα, τα οποία πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, δίνουν μια διαφορετική έτσι, δυνατότητα να αντιμετωπίσει κανείς ίσως τα βουητά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει ακόμα και θα πρέπει να διερευνηθεί από τους καινούριους νέους επιστήμονες, το θέμα των εμβολίων. Χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες σήμερα στην αγορά, μπορεί κανείς να τα βρει, εγώ δεν θα θέλω να επισέλθω σε τέτοιες λεπτομέρειες, πάντως είναι εύκολο κανείς να τα βρει αυτά και να τα δοκιμάσει. Βεβαίως. Σε κάποιες περιπτώσεις βοηθάνε πάρα πολύ. Υπάρχουν λύσεις σε όλα τα θέματα. Κοιτάξτε, επειδή η εκπομπή αυτή, κύριε Φερεκίδη, κύριε καθηγητά, το ξέρω και ο Σαντζακλής που συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, περνάει και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα.
Άρα το συμπέρασμα από όλα αυτά που είπατε είναι ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Μπορεί κάποιος να έχει ένα σωματικό πρόβλημα υγείας και σε αυτό το σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει την ανθρώπινη επικοινωνία και είναι, άρα είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολλές φορές, μπορεί να βρεθούν λύσεις, μας προτείνονται λύσεις. Πείτε μας λοιπόν ένα επιμήθειο, ένα συμπέρασμα όλων των λόγων σας. Υπάρχει ελπίδα, έτσι. Ναι, υπάρχει ελπίδα, γιατί πολλές φορές απογοητευόμαστε, λέμε τι θα κάνουμε, αν υπάρχει λύση. Η πρώτη δουλειά που θα πρέπει να κάνει κανείς είναι πρώτα να γίνει μια λεπτομερής μελέτη της λειτουργικότητας. Είναι ναι. με τα μοντέρνα μέσα και τους μοντέρνους τρόπους. Στη συνέχεια να επικεντρωθεί στο πρόβλημα και να προσπαθήσει αυτό να το αντιμετωπίσει. Με τα φάρμακα κάτι μπορεί να γίνει τώρα. Δεν είναι η εποχή εκείνη που δεν είχαμε τίποτα παλιότερα. Yeah. Εδώ και 30-20 χρόνια και 10 έχουν βγει πάρα πολλές ουσίες, διάφορες προσπάθειες έχουν γίνει. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει κανείς, μόνο θα πρέπει να προηγηθεί η σωστή τοποδιαγνωστική. Βεβαίως. Δηλαδή πού υπάρχει και πού είναι το πρόβλημα. Βεβαίως. Να είστε καλά κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε που ήρθατε, μας είπατε πολύ όμορφα λόγια. Υπάρχουν τα τηλέφωνά σας στο τηλεφωνικό κέντρο για όποιον ενδιαφέρεται. Υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται από ό,τι μας ενημερώνουν. Να τους πείτε όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε και σε επόμενες εκπομπές θα ξαναεπικοινωνήσουμε, να βρεθείτε. Γιατί η εκπομπή αυτή έχει ανάγκη από αξιόλογους ανθρώπους, από ανθρώπους με όλη τη σημασία της λέξεως. Γιατί χρειαζόμαστε σημαντικούς επιστήμονες πρότυπα για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος, αλλά και ανθρώπους που να δίνουν και να προσφέρουν για να μπορούμε να ξεπεράσουμε μέσα από την ενότητα, μέσα από την ομόνοια, μέσα από τη συνεργασία όλων των φορέων, όλων των επιστημόνων, αυτή την κρίση. Πείτε έναν ακόμα λόγο, έτσι τους φίλους μας παρακολουθούν. Τα λέτε όμορφα, απλά, κατανοητά από ό,τι μας ενημερώνουν και οι φίλοι μας παρακολουθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που πραγματικά κάνετε, θα το πω και αυτό, κοινωνικό έργο στην ουσία. Να είστε καλά, γιατί ευχαριστούμε. Έτσι νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά. Τα πολλά λόγια είναι φτώγια, όπως λένε και οι σοφοί πρόγονοι. Οπότε ευχαριστούμε τον καθηγητή τον κύριο Φερεκίδη. Περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής και θα επανέλθουμε με ένα θεολογικό θέμα. Να είστε καλά, κύριε Φερεκίδη, και θα ξαναεπικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Περνάμε στο διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμαστε. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15000. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μας βλέπετε εδώ τις Κυριακές, 11:15 περίπου η ώρα, και σήμερα είμαστε κοντά σας, μιλάμε για την ψυχολογία των αισθήσεων. Στο πρώτο μέρος είχαμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Φερεκίδη, μας εξήγησε για την ακοή. Τώρα είμαστε με τον κύριο Ατζακλή, τον σταθερό συνεργάτη γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Μισό λεπτό, κύριε Ατζακλή, πριν περάσουμε σε εσάς, να δούμε τις εργασίες. Αυτά τα οποία έχουμε συγγράψει. Το πρώτο βιβλίο είναι «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», «Η έννοια της ψυχής», «Πώς η ψυχή ελεύθερα πετάει στον Θεό», «Κάτω από ποιες προϋποθέσεις», «Τι είπαν οι φιλόσοφοι, οι ψυχολόγοι,
πια το ζήτημα της ψυχής, τον εσωτερικό μας κόσμο, την αυτογνωσία, πώς μπορούμε να ανακοφιστούμε, να ηρεμήσουμε, να γαλινέψουμε όλα αυτά στο βιβλίο αυτό, η ευτυχία της καθημερινότητας, με ποιους ανθρώπους πρέπει να επικοινωνούμε, πώς πρέπει να επικοινωνούμε, τα μυστικά, τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης επικοινωνίας, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πρώτα τον εαυτό μας και δεύτερον τον κόσμο που είναι γύρω μας. Στο βιβλίο αυτό, η έννοια του χρόνου, ο χρόνος. Πώς βλέπουμε τον χρόνο. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και τις σιωπήσεις των Μπλοτίνο. Έχουμε μια καινούργια συνεργασία στην εκπομπή μας. Είναι τα φυτικά προϊόντα που προβάλλει η εταιρεία Bionat, το Memovigor που μιλήσαμε πριν και στο πρώτο μέρος για ελίγκους και εμβοές και όλα αυτά τα θέματα, το μοναδικό φυτικό προϊόν. Εγώ έχω μιλήσει στο βιβλίο αυτό για φύση. Είμαι πρεσβευτής της φύσης και της σιωπής που υπάρχει μέσα στη φύση. Όλα αυτά στο έργο μου, φύση και σιωπή στον νεοπλατωνισμό και στον Πλοτίνο. Το επόμενο βιβλίο, οι κόσμοι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Τι είπαν ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης και μίλησαν μέσα από την αρχαία Ελλάδα και τον άγνωστο Θεό. Όλα αυτά στο έργο μου, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία και τέλος θέματα της μεθοδολογίας και της φιλοσοφίας της ιστορίας. Είναι τα 5 βιβλία που μπορείτε μαζί με αυτά να προσφέρουμε και άλλα βιβλία, δωρεάν βιβλία, το καινούριο βιβλίο που μιλάει για την ψυχοσύνδεση, για τα αισθήματα, για τα ανθρώπινα αισθήματα, την θετική ψυχολογία, πώς πρέπει να βελτιωθούμε, να ηρεμήσουμε στο βιβλίο μου η ουσία, από τι είναι η ψυχή ουσιαστικά. Και σήμερα μιλάμε για τις αισθήσεις μας, για την ακοή μας, την όρασή μας, γιατί λέγαν και οι φιλόσοφοι, το λέω στο βιβλίο αυτό, ότι η καρδιά, ο νους, κατά άλλους, είναι η ίδια η ψυχή μας, άρα το τι βλέπουμε, το τι ακούμε, αυτό μας επηρεάζει να γεμίσουμε ωραίες εικόνες, όμορφες εικόνες. Υπάρχει για αυτή η εικόνα στο εξώφυλλο αυτού του έργου. Και περνάμε στις δραστηριότητες, στα συγγράμματα του κυρίου Ατζακλή. Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Το επόμενο βιβλίο, Υδροχωριστές, Νέα Εποχή, Παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά που επισημαίνουν γύρω μας, κάτω από την δική του πινελιά του κυρίου Ατζακλή, του ιατρού της Γενικής Ιατρικής. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τις καταστροφές, τους σεισμούς και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας για τη συντέλεια του κόσμου. Και τέλος, το βιβλίο έχει να κάνει την αναγέννηση, αναμόρφωση, δημιουργία του ανθρώπου. Κύριε Ατζακλή, μιλήσαμε για αισθήσεις. Είναι μεγάλη η σημασία των αισθήσεων. Έχετε πει κι εσείς, έχουμε πει, ότι πολλές φορές ακούμε ή βλέπουμε κάτι και βλέπουμε πολλές φορές δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε ή να κοιμηθούμε το βράδυ. Άρα λοιπόν, επειδή κρινόμαστε για τις πράξεις μας, κρινόμαστε και όλα αυτά, πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να αποδιώξουμε όλα τα ψυχικά νοσήματα, όταν έχουμε και όμορφες εικόνες, όμορφες σκέψεις, εικόνες γεννούν σκέψεις, όλα αυτά πηγαίνουν στο υποσυνείδητο, στο ασυνείδητό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πολύ τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι παρατηρούμε. Κύριε Φιντουλάκη μου, ωραία τα λέτε και στην ουσία του πράγματος θα πρόσθετα εγώ λίγο ακόμα κάτι. Αυτό που είπατε, ότι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εάν δεν καθαρίσουμε κατά κάποιο τρόπο το υποσυνείδητό μας. Αν δεν καθαρίσουμε τη συνείδησή μας, θα έλεγα. Ας αφήσουμε την έννοια του υποσυνείδητου που μπερδεύει τα πράγματα. Συνείδηση. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Αυτή είναι η συνείδηση. Είναι η φωνή του Θεού που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Λοιπόν, αν αυτή η φωνή του Θεού που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, έτσι, δεν μας αφήνει ήσυχους, τότε θα εμφανιστούν και αυτά τα συμπτώματα της αϊπνίας. Να εμφανιστούν τα συμπτώματα αυτά, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να μην μπορεί να ησυχάσει. Άρα η καθαρή συνείδηση, λοιπόν, είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας για αυτά τα πράγματα. Και θα το πάω τώρα στην καθαρή συνείδηση που πρέπει να έχουμε σαν λαός, γιατί εμείς δεν αδικήσαμε τους διπλανούς λαούς μας, όπως μας έχουν αδικήσει αυτοί. Και συγκεκριμένα, από εδώ έχουμε τους ανατολικούς φίλους και από εκεί έχουμε τους δυτικούς φίλους, οι οποίοι μας έχουν κάνει τη ζωή αβίωτη σε όλη αυτή την περίοδο της ιστορίας μας. Οι μεν Οθωμανοί Τούρκοι ξέρουμε τι μας έχουν κάνει, οι δε Ιταλοί φίλοι μας ξέρουμε και στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που είχαν πάει με τους Γερμανούς, αντί για να είναι ουδέτερη ζώνη με τους Ευρωπαίους κλπ. Λοιπόν, αυτό τα λέω γιατί μου ήρθε ένα περιοδικό στο σπίτι και διάβασα κάτι συγκλονιστικό, ότι θέλει να περάσουν έναν αντιρατσιστικό νόμο. Ότι δεν εμείς δηλαδή είμαστε αντιρατσιστές, ότι είμαστε οι Έλληνες εμείς ρατσιστές. Εγώ ένα πράγμα θα πω, επειδή και η εκπομπή και ο τηλεοπτικός χρόνος είναι τόσο αστραπιαίος και βαρύς και ασήκωτος που δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, θα τα πω επιγραμματικά και τηλεγραφικά.
Είναι δυνατόν να λένε εμάς ρατσιστές, εμάς οι οποίοι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο φυγαδεύσαμε χιλιάδες Εβραίους, τους οποίους κυνηγάγαν οι Ναζί να τους πάνε στα κρεματόρια, να τους εκτελέσουν, να τους κάψουνε. Είναι δυνατόν να λένε αυτό το πράγμα τη στιγμή που ο Εύερ τότε, αυτός ο άνθρωπος που ήταν διευθύντης αστυνομίας Αθήνας, είχε δώσει χιλιάδες, 13, 16, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, άδειες, όχι άδειες, διαβατήρια πλαστά με ελληνικά ονόματα σε Εβραίους να τους φυγαδεύσει, να τους πάει στην Μέση Ανατολή κλπ. Όταν εμείς βάλαμε τα στήθια μας για να υπερασπιστούμε ένα λαό, τον εβραϊκό λαό, έρχονται σήμερα αυτοί και θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Μα δεν τρέπονται λιγάκι, δεν διαβάζουν ιστορία. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες είναι ο πιο αντιρατσιστικός λαός του κόσμου. Δηλαδή δεν υπάρχει ίχνος ρατσισμού στην Ελλάδα παρά μεμονωμένα, ελάχιστα μεμονωμένα περιστατικά. Ξέρω, η αίτησή όμως αυτή είναι παλιά, κύριε Τζεκλή, νομίζω ότι... Είναι παλιά ότι θα βγει αντιρατσιστικός νόμος. Ο οποίος ξεπεραστεί, νομίζω ότι θα τελικά δεν θα μακάρι, γίνει. Μακάρι. Είναι παλιό αυτό. Θα εξεγερθεί ο λαός. Οπότε, γιατί λέγανε, θα δώσουν φυλάκιση τριών μηνών, ακούστε, και χρηματική. Το 5, ξέρω, αλλά αυτό όμως έχει αποσυρθεί. 20, σε εκείνος ο οποίος λέει, προκαλούν διακρίσεις προσώπων, ομάδων και προσώπων, προορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα και τη θρησκεία. Είναι αδυνατόν να το λένε ναι. αυτό. Εξάλλου δεν έχουμε πολιτική έτσι χρειά εμείς εδώ. Ναι, όχι, δεν είναι πολιτική χρειά, συγγνώμη. Δεν μιλάμε εμείς για τέτοια θέματα ποτέ, δεν ανακατευόμαστε. Κύριε Φουντουλάκη, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Έλληνας δεν υπήρξε ποτέ ρατσιστής. Και αν τον λένε ρατσιστή, φυγόμεθα. Διότι έναν ολόκληρο λαό δεν μπορεί να προσβάλλει με ένα ψέμα. Έτσι, με ένα ψέμα δεν μπορεί να προσβάλλει. Εξάλλου αυτά... το θέμα της φιλοξενίας υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα, αλλά το ζητούμενο είναι. Να δούμε, έχουμε ξαναπεί πάμε πολλές φορές ότι εμείς πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κοινωνία. Είπατε και στο πρώτο μέρος για το ζήτημα της αυτογνωσίας. Ναι. Να καταλάβουμε, σε μισό λεπτό να περάσουμε και στο Ευαγγέλιο, να καταλάβουμε γενικότερα ότι αλλάζουμε τον κόσμο όταν θα αλλάξουμε εμείς πρώτα. Εμείς σκοπό έχουμε να προβληματίσουμε. Σκοπός μας είναι να δείξουμε τα γεγονότα και να δείξουμε το ελληνικό στοιχείο που θα πρέπει να υπάρχει. Την ορθοδοξία κτλ. Ο καλύτερος τρόπος είναι να αγαπάμε τους εχθρούς μας, όπως είπε και ο Χριστός, και να μην είμαστε. Σωστά. Διότι βλέπετε τι γίνονται με τις βεντέτες. Σκοτώνουν ένας τον άλλον και σκοτώνονται μεταξύ τους οι οικογένειες. Έτσι θα γίνει και με τα κράτη, αν δεν επικρατήσει η ομόνοια, αν δεν επικρατήσει. Σωστά. Έτσι. Εμείς είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι και το δηλώνουμε ανεπιφύλακτα. Δεν θέλουμε ούτε πόλεμο, ούτε ρατσισμού, ούτε τίποτα. Εξάλλου οι αρετές και οι αξίες. Όχι όμως να μας λένε ρατσιστές εμάς. Τη στιγμή που κάναμε αυτά ιστορικά, έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε καθόλου ρατσιστές οι Έλληνες. Το αντίθετο, είμαστε πολύ φιλόξενοι λαοί, πολύ φιλόξενος λαός. Οι αρετές και οι αξίες, όπως μιλήσατε για τις αξίες, νωρίτερα και για τις αρετές, είναι κάτι που προϋπήρξε και στην αρχαιότητα και στους μεγάλους φιλοσόφους. Ασφαλώς. Ο Αριστοτέλης μίλησε για ηθική φιλοσοφία. Έχουμε και τον Ξένιο Δία. Βεβαίως. Έχουμε για την ηθική φιλοσοφία. Ναι. Έχουμε για το ηθικό στοιχείο γενικότερα, που θα πρέπει και αυτό ήταν παλαιές αντιλήψεις, δεν είναι κάτι καινούριο που μίλησαν αργότερα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Και επίσης, επειδή μιλάμε για αισθήσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φιλοσοφία, βλέπουμε και το έργο μου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», το τελευταίο έργο, το καινούριο βιβλίο, όπου εκεί περιγράφω και τους τύπους των ανθρώπων. Δηλαδή, όπως έχουμε αιώνια πρότυπα, έχουμε τον Σοκράτη, έχουμε τον Οδυσσέα, έχουμε τον Αχιλλέα, έχουμε προγόνους από την αρχαιότητα και πρέπει να καταλάβουμε, καταλήξουμε σε ποιον τύπο ανθρώπου μπορούμε εμείς τελικά να είμαστε, γιατί και ο Πλωτίνος και η φιλοσοφία μίλησαν για τον μουσικό άνθρωπο, για τον φιλόσοφο, για τον έρωτα του ανθρώπου, όπως λέει και ο μοναχισμός, για το αιώνιο πρότυπο, για το αιώνιο αγαθό. Και έτσι λοιπόν ο καθένας πρέπει να προβληματιστεί, να σκεφτεί τελικά σήμερα στην εποχή μας πού θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί, σε ποια κατηγορία ανθρώπων ανήκει βάσει της πράξης του, με βάση την καθαρότητα των αισθήσεών του, η αδιάλειπτη προσευχή, η ακατάπαστη προσευχή που έχουμε στα κείμενα του μοναχισμού, μίλησαν για τις αισθήσεις μας και το πώς μπορεί ο άνθρωπος διαμέσου της προσευχής, της καθημερινής προσευχής, να φτάσει, να ερεμήσει, να γαλινεύσει, να τιθασεύσει τις αισθήσεις του. Ναι, λοιπόν, κύριε Φουντουλάκη, αγαπητέ μου Γιώργο, το έχω ξαναπεί, αλλά θα το υπενθυμίσω σε μερικούς φίλους που τους αρέσουν έτσι να λέμε μερικά. Τον αγαπητό μας τον Γιάννη που λέει ότι θα κάνει ένα ολόκληρο βιβλίο, ας πούμε, έτσι, όπως τα βλέπουμε εδώ. Λοιπόν,
Θα πω το εξής, ότι κάποτε ένας Γερμανός, μετά από 15 χρόνια από τον πόλεμο, ξέρετε ότι όταν είχε γίνει η πτώση των αλεξιπτωτιστών, οι σύσσωμοι κριτικοί πήγανε και τους χτυπήσανε, ας πούμε, άσχημα. Δηλαδή δεν έμεινε κανένας φουκαράς από τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Από αυτά τα παιδιά, δηλαδή τελικά τα 20χρονα, 22χρονα, το πολύ 30 να ήταν οι αλεξιπτωτιστές, δεν έμειναν πολύ. Λοιπόν, και τους κάνανε νεκροταφείο, ένα τέτοιο νεκροταφείο που υπάρχει στο Ρέθυμνο. Αυτός λοιπόν είχε χάσει τον αδερφό του σε μάχη στην Ελλάδα και ήρθε να αποτίσει φόρο τιμής να δει, να πάει στον τάφο του αδερφού του. Πηγαίνοντας στον τάφο του αδερφού του, βλέπει μια γυναίκα και άναβε τα καντήλια των Γερμανών. Και παραξενεύτηκε ο Γερμανός. Ήξερε και λίγα ελληνικά από τις πολλές φορές που έρθει στην Ελλάδα και της λέει: Μα καλά, εσύ είσαι Γερμανίδα? Λέει: Όχι, είμαι Ελληνίδα. Λέει: Είσαι Ελληνίδα και ανάβεις τα καντήλια των Γερμανών? Και του λέει αυτή: Παιδάκι μου, εσύ δεν είσαι μάνα και δεν καταλαβαίνεις τι κάνω. Εγώ σαν μάνα αισθάνομαι ότι ανάβω το καντήλι του παιδιού μου που σκοτώθηκε στη Γερμανία, γιατί ξέρω ότι κάποια άλλη μανούλα Γερμανίδα εκεί ανάβει το καντήλι του παιδιού μου και έχω εγώ υποχρέωση να ανάψω το καντήλι του δικού της παιδιού. Και το λέει ο Γερμανός αυτός, πήγε και το πήγε σε μια εφημερίδα στη Γερμανία και λέει: Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού παρά μόνο στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλού. Δηλαδή τέτοια αγάπη προς τους. Δηλαδή αυτή η μάνα είχε αγκαλιάσει και τους Γερμανούς σκοτωμένους όπως και το γιο της. Δηλαδή αυτά μόνο ένας Ορθόδοξος μπορεί να τα καταλάβει και μπορεί να τα εννοήσει και μπορεί να τα πράξει. Θα δούμε σε μισό λεπτό το Ευαγγέλιο. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι πολλές φορές εμείς που ασχολούμαστε με τον χώρο της φιλοσοφίας, της θεολογίας και της ψυχολογίας, ότι τα συναισθήματα είναι κάτι που η σύγχρονη ψυχολογία εξετάζει. Παλαιότερα ήταν δεμένες η φιλοσοφία και η ψυχολογία. Σε μισό λεπτό, κυρία Τσακλή, έχουμε χρόνο για το Ευαγγέλιο. Ήταν δεμένες. Τώρα όμως η σύγχρονη ψυχολογία εξετάζει τα συναισθήματα, τα αποτελέσματα της ψυχής. Άρα λοιπόν οι αισθήσεις, που είναι το σημερινό θέμα της σημερινής καινούργησης αυτής της εκπομπής, οι αισθήσεις μας πολλές φορές μας βοηθούν με τα συναισθήματα, άρα τα ψυχικά νοσήματα, οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις έχουν σαν αρχικό αποτέλεσμα το ζήτημα των αισθήσεων, το τι βλέπουμε, το τι ακούμε, πώς επικοινωνούμε, τους τρόπους επικοινωνίας, για να έχουμε τελικά αποτελέσματα όπως είναι η κατάληψη και όλες οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι το ζήτημα των αισθήσεων. Ναι, κυρία Τσακλή, να μας πείτε το ανάγνωσμα. Είμαστε στο σημείο που ακούσαμε σήμερα το πρωί, Κυριακή πρωί, ακούσαμε για την περιτομή του Ιησού Χριστού και την είσοδό του στο ναό, την παρουσίαση των Σημεών και στην Άννα. Αυτό το κομματάκι λοιπόν είναι λυκάκι μακροσκελές, είναι να κάνουμε την υπομονή, να επικαλεστούμε και την υπομονή των φίλων να το ακούσουμε. Μια και δεν ακούγονται πάρα πολύ εύκολα, εκτός εκκλησίας δεν ακούμε πουθενά στα μέσα ενημέρωση, δεν ακούμε ούτε λέξη για το Ευαγγέλιο, τίποτα. Όταν συμπληρώθηκαν λοιπόν οι 8 μέρες για να γίνει το παιδί στο παιδί η περιτομή, το περίατεμαν. Η Ίνα δια της περιτομής επιβεβαιωθεί, μας λέει ο Τρομπέλας, ότι είναι και αυτός απόγονος του Αβραάμ. Ότι ήταν νομοταγής, δηλαδή ο Χριστός ήταν νομοταγής. Και αυτή την νομοτακτικότητα, ας πούμε, νομοταγία, δεν ξέρω πώς θα την πω τη λέξη, το να είμαστε νομοταγείς, το δείχνει το παράδειγμα του ο ίδιος ο Χριστός με τον αβαφτιστή και να κάνει και περιτομή. Και όταν σύμφωνα με τον Μωυσή συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού για το παιδί, ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα να τον αφιερώσουν στον Κύριο. Αυτή γινόταν μια αφιέρωση, παράσταση την έκανα, παραστείνε τον Κύριο, ήταν αφιέρωση δηλαδή του πρώτου παιδιού. Τα παιδιά τα αρσενικά τα αφιερώνανε τα πρώτα παιδιά. Ναι, ναι, σωστά. Όποιο παιδί λέει άνοιγε τη μήτρα της μάνας του, άγιο κληθήσετε από το Θεό του Κυρίου. Για να είτε δηλαδή το πρωτότοκο για να θεωρηθεί αφιερωμένο στο Θεό. Και για αυτή την υπόθεση ανέβηκαν να προσφέρουν για τον καθαρισμό του παιδιού και της μητέρας ένα ζεύγος τριγώνων ή δύο περιστέρια. Και ειδού ένας άνθρωπος, στην Ιερουσαλήμ ήταν αυτός, ο οποίος ονομάζεται Σιμεών. Δεν αναφέρει παρά μόνο εδώ το Ευαγγέλιο το όνομα αυτό, όμως η παράδοση λέει ότι ήταν ένας άνθρωπος προφήτης ο Σιμεών, ο οποίος προφήτευσε τον Χριστό με τα εξής λόγια που θα δούμε παρακάτω. Ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και φύλατε τις εντολές του νόμου του Θεού και ευλαβής, φοβούμενος το Θεό. Αυτός είχε φωτιστεί από την ανάγνωση των προφητικών βιβλίων και ζητούσε από το Θεό να δει το Μεσσία πριν πεθάνει. Είπε να τον εκρατήσει στη ζωή ο Θεός, ναι, μέχρι να πιάσει στα χέρια του το Μεσσία, δηλαδή να χαρεί για τη σωτηρία αυτή που θα έδινε ο Μεσσίας σε όλους τους λαούς. Είχε αποκαλυφθεί
σε αυτόν από το Άγιο Πνεύμα, ότι δεν θα πέθαινε και θα τον έβλεπε το Μεσσία, το Σωτήρα του κόσμου. Και ήρθε ο Σιμεών λοιπόν με παρακίνηση και έμπνευση του Αγίου Πνεύματος στο ιερό. Και όταν οι γονείς έβαλαν το παιδί στο ιερό, το μικρό παιδί τον Ιησού, για να κάνουν εκείνο που σύμφωνα γίνεται με τις διατάξεις για τα πρωτότοκα, ήρθε και ο Σιμεών και δέχτηκε το παιδί του της αγκαλιάς. Γι' αυτό τον λέμε και Θεοδόχο το Σιμεών στην γλώσσα τη θρησκευτική, τον λέμε Θεοδόχο, γιατί δέχτηκε τον Χριστό σαν Θεό. Και τότε, μόλις τον επήρε στα χέρια του, προφήτευσε και είπε, «Δέσποτα, νυν απολύσεις τον δούλο σου κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Που το ακούμε αυτό και σου είναι πολλές. Ναι, νυν απολύσεις τον δούλο σου. «Τώρα μπορεί να με λύσεις από τα γήινα δεσμά μου, να φύγω στον άλλο κόσμο, να πεθάνω και να έρθω κοντά σου, διότι είδα με τα μάτια μου τον σωτήρα του κόσμου». Είναι να απολύσεις τον δούλο σου. Έχει γίνει και κλασική αυτή η φράση, έτσι. «Είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών». Βλέπεις εδώ πέρα, γίνεται μια νήξη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 32, ότι ο Χριστός δεν ήρθε μόνο για τους Εβραίους ή μόνο για τους Έλληνες, αλλά για κάθε γεννημένο άνθρωπο, κάθε φυλής, κάθε χρώματος, κάθε έθνους, μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, ο Χριστός ήρθε και για αυτόν. Το τελευταίο είναι προσκεκλημένη όλη η ανθρωπότητα να γίνει χριστιανική. «Είδον η οφθαλμή μου», λέει, «είδαν τα μάτια μου το σωτήριο που ετοίμασες για τους λαούς, φώσεις αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ». Σε τρία λεφτά, σε τρεις γραμμές τελειώνω. Ναι, ναι. Λέει, θα αποκαλύψεις όλα τα έθνη. Και ο Χριστός πραγματικά, η φωνή του Χριστού φάνηκε μέσω των Αποστόλων, 12 γραμμάτων Αποστόλων, διαδόθηκε σε όλη την ανθρωπότητα. Σαγίνεψε, τους έπιασε σαν ψάρια, δηλαδή σαγίνη θα πει δίκτυ. Έπιασε όλη την ανθρωπότητα μέσα στα δίχτυα του, ο Κύριος με τους Αποστόλους του. Ο Ιωσήφ και η μητέρα, λέει, ακούγοντας αυτά τα λόγια, παραξενεύθηκαν, αλλά τα φύλαγαν τα λόγια αυτά και τα εσκέπτοντο αυτό το θαυμό και αυτά τα λόγια που είπε αυτός. Να δούμε λοιπόν ο Άγιος άνθρωπος. Τελειώνει. Και ευλόγησαν αυτούς ο Σιμεών και είπε στη Μαριάμ τη μητέρα του ότι αυτός θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Δηλαδή άλλοι θα τον δέχονται και θα σώζονται και άλλοι δεν θα τον δέχονται. Και υπήρχε και η προφήτης Άννα, με λίγα λόγια θα πούμε ότι αυτή ήταν και αυτή μια προφήτης, ναι, η οποία προετοίμαζε τον κόσμο και της έλεγε ότι θα έρθει ο σωτήρας του κόσμου. Ποια είναι η γενική ιδέα? Η γενική ιδέα είναι ότι ο Χριστός ήρθε σαν ομοταγής, δέχτηκε όλα αυτά που δεχτήκαμε και εμείς, να βαπτιστεί, να αφιερωθεί στο Θεό και λοιπά, όπως είναι εδώ της υπαπαντής που λέγεται η Κυριακή αυτή, για την αφιέρωση του Χριστού στο Θεό και να μάθει η Παναγία για το μέλλον του Χριστού, ότι θα περάσει, λέει, μια ρομφαία, ένα δίκοπο μαχαίρι την καρδιά της όταν είδε σταυρωμένο το μονάκριβο παιδί της, το γιο της. Και τελειώνοντας, ναι, θα πω εγώ σαν σχόλιο ότι λέει εδώ ότι το παιδί ύφξανε σε πνεύμα και σοφία. Αλλά αυτό το πνεύμα και το σοφία είναι το ανθρώπινο που είχε ο Χριστός, γιατί ήταν και τέλειος άνθρωπος. Ύφξανε λοιπόν σαν άνθρωπο σε εμπειρίες και σοφία, αλλά το κυριότερο πράγμα, το στοιχείο του Χριστού μας είναι ότι είναι θεάνθρωπος και ως Θεός τα ξέρει όλα, γι' αυτό και 12 χρονών πάει στον ναό μέσα και διδάσκει τους σοφούς της Ιερουσαλήμ και κάθονται δύο μέρες και τον ακούνε. Ένα παιδάκι 12χρονο είναι αδύνατον, αν δεν έχει θεϊκή, αν δεν είναι Θεός το ίδιο, να μπορεί να μιλήσει και να κρατήσει το ενδιαφέρον σε δύο ολόκληρο 24ωρο, να κρατήσει το ενδιαφέρον ανθρώπων 80 χρονών και 70 χρονών, οι οποίοι δίδασκαν τον νόμο σε όλο το Ισραήλ. Αυτό είναι το νόημα, η τελευταία αποστροφή του σημερινού Ευαγγελίου. Βάλτε μια νοτελεία, θα υπάρχει λίγος χρόνος, κάνω ένα σχόλιο και θα πείτε και σε βεβαίως λίγο. Ό,τι πείτε, μιλάμε ό,τι σήμερα για τις αισθήσεις, κυρίες και κύριοι. Στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες για τα έργα, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και τη σιωπή στον Πλωτίνο. Πώς υπάρχει σιωπή μέσα στη φύση. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει θέματα μυθολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας. Μια κοινή συνισταμένη όλων αυτών των εργασιών είναι η φιλοσοφία, η θεολογία, η ψυχολογία και η κοινωνιολογία. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό μπορείτε να βρείτε, το βλέπουμε, θέματα ψυχολογίας, θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχή, το σώμα, πώς επηρεάζει το σώμα την ψυχή, η ψυχή πάλι το σώμα, διότι με θειασότης της άποψης του Πλάτωνα
και του Πλωτίνου που μιλούν για την έκσταση, πώς μπόρεσε ο άνθρωπος και πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει, να γευτεί, να θεαθεί υπερκόσμιες καταστάσεις, η θέαση του ανθρώπου, το ουράνιο κάλος, η ομορφιά, έχουμε το καλό και το κακό στην καθημερινότητά μας, όλα αυτά στο έργο, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, όπως βλέπουμε στο έργο αυτό. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό και τους ανθρώπους που στηρίζουν, τους χορηγούς της εκπομπής, που τους είδαμε κατά διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε το ελληνικό εστιατόριο Κατσαρόλα, που θα το δούμε και κλείνοντας σε λίγο. Έχουμε το Άρτος και Μέλι. Έχουμε το εστιατόριο Τέλης, που είναι στην Λεωφόρο Πεντέλης. Έχουμε επίσης και την Bionat, την εταιρεία με τα φυτικά φυσικά προϊόντα, που έχει ένα κατάλληλο προϊόν, για μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για ηλίγκους και εμβοές, το Memovigor. Και έχουμε επίσης και ένα CD με χριστιανικά και τραγούδια του Βασίλη του Ακλή. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που έχει χριστιανικά τραγούδια που και άλλες επιτυχίες, και άλλες επιτυχίες του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Κύριε Τζακλή, πριν κλείσουμε, πείτε και να ευχαριστήσω. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Πείτε σε μισό λεπτό τη σκέψη σας και θα κλείσουμε. Εκείνο που έτσι περισσότερο μας καίει και μας πονάει τώρα είναι οι δυσκολίες που περνάει ο λαός μας. Και θέλουμε να δώσουμε πάντοτε ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι θα τελειώσουν τα βάσανα. Αυτό όμως να μην μας κάνει παθητικούς και να νομίζουμε ότι θα τελειώσουν επειδή θα τελειώσουν μόνα τους, αλλά πρέπει να βάλουμε και εμείς το χέρι μας, να προσπαθήσουμε πάρα πολύ, ούτως ώστε σύν Αθηνά και Χειρακίνη, βεβαίως και Τζακλή, με την προσευχή μας προς το Θεό να μας απαλλάξει από τα δεινά αυτά, με τη δύναμη της προσευχής αυτής, αν προσευχηθούμε όλοι οι χριστιανοί Έλληνες, αν προσευχηθούμε, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα μας ακούσει. Εξάλλου, διότι η εκπομπή γίνεται σε εθελοντική βάση. Ναι. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι η εθελοντική βάση, αλλά οι βιωματικές εμπειρίες και που θα πρέπει όλοι μαζί να δούμε πρακτικά πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό έχουμε εγκαινιάσει και ιατρικά θέματα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα υπάρχουν μεγάλοι ιατροί, επιστήμονες, άνθρωποι, για να δούμε ιατρικά θέματα, πρακτικά, βιωματικά θέματα. Γιατί στο τελευταίο έργο μου, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, μιλάω για το πώς μπορούμε να δούμε τον κόσμο, να δούμε την θέαση, την ουράνια κατάσταση, πρακτικά, για φυσικά θέματα, αλλά και μεταφυσικές καταστάσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κυρία Τζακλή. Με μια λέξη, τι με πιέζουν. Αλέξη, να θυμόμαστε ότι πάντα, όποτε στραφήκαμε στο Θεό, να είστε καλά, ο Θεός μας αγαπάει και θα μας αφήσει έτσι. Πέρασε γρήγορα η ώρα, φτάσαμε γύρω στις 11.30. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι. Την ερχόμενη Παρασκευή, εκπομπή 2 τη νύχτα σε επανάληψη. Καλή σας νύχτα, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.